Πιστεύετε ότι η ελληνική τηλεόραση αυτή την εποχή νοσεί? Όχι, όχι, δεν θα λέγω ότι νοσεί. Είναι σε μια κατάσταση εμβριακή. Εμβριακή. Ναι, αναγέννησης. Αναγέννησης. Ας το πω πιο ευγενικά. Ναι. Όπως και η χώρα. Να μην πω νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγείο. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλά νηπία στην ελληνική τηλεόραση? Δεν βλέπετε πόσες εκπομπές ταλέντων γίνονται. Ψάχνουμε για ταλέντα, τραγουδιστές, ηθοποιούς. Γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω ποιοι θα επιβιώσουν, αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιείς για να αναδείξεις καινούργια πρόσωπα, σημαίνει ότι και εσύ προσπαθείς να αναδείξεις το δικό σου πρόσωπο. Υπάρχει μια συνάφεια σε αυτό. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ατάλλαντοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουν? Οι περισσότεροι. Έχετε να μας πείτε κάποια πρόσωπα? Όχι, δεν θα γίνω κακός. Σε όλες τις τηλεοπτικές ζώνες? Σε όλες, ναι. Είναι στην καρδιά μου, πάρ και τα λεφτά μου, πάρ τα και χαλάλι σου. Γράφετε κιόλας, έτσι? Από 12 χρονών. Και κείμενα. Ναι, και τραγούδια. Και τραγούδια, στο Λευτέρι το Πανταζή, όλα τα λεφτά λουλούδια. Τα Χαλιά, ο Εβδόμος Ουρανός, όλα τα τραγούδια που λέει ο Λευτέρης τα τελευταία 20 χρόνια είναι δικά μου. Θα σου ξέρω. Απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, απόψε αγκαλιά. Θα σε πάρω απάνω σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, μαζί σου θα καώ, σαν τσιγάρο. Βγάλατε χρήματα από αυτή τη δουλειά? Από τα τραγούδια βγάλα χρήματα. Από το θέατρο βγάζεις χρήματα, δεν βγάζεις από το θέατρο. Στο θέατρο, το θέατρο το κάνεις για την ψυχοθεραπεία σου. Αυτό δεν έχω να καταλάβει περισσότερο. Για έναν έρωτα έχετε παρανοήσει? Ναι. Το ναι, πιο ακραίο ναι, πράγμα το, ναι, που το, το ναι το λέω επειδή δεν θυμάμαι κιόλας κάτι extreme. Ναι. Αλλά το να ταξιδέψω, δηλαδή να πάω σε μια άλλη χώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να ανοίξει το παράθυρο στο Σαν Φρανσίσκο και να με δει από κάτω ξαφνικά, ήταν το... ένα από τα extreme που έκανα στον Δηλαδή Ελλάδα. Αλλάξατε Ήπειρο, φύγατε από την Ελλάδα, πήγατε Αμερική. Ναι, Σαν Φρανσίσκο. Δεν έχω κάνει βλακίες, δηλαδή, ξέρεις, κουταμάρες. Δεν έχω φίλους. Δεν έχεις φίλους. Φίλοι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Φίλοι είναι, ας πούμε, ο Δημήτρης ο Μαυρόπουλος, ο Παύλος ο Κοντογιαννίδης, ο Σταρόβας, η Άννα Ιφόνσου, ο Αλκαίος, ο Αντίπας και ο Πανταζής. Αν δεν κάνω λάθος... Όλοι οι άλλοι είναι γνωστοί. Απεδείχθησαν ότι είναι γνωστή μου. Έχεις τα μάτια, τα μάτια που λατρεύω. Την αγκαλιά που λαχταρώ. Τρίτο Στεφάνι. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Άννα Φόνσου. Ναι, που η πάρε σας. Στον πρώτο μου γάμο η Αλίκη, στο θρησκευτικό. Στο δεύτερο η Άννα. Η Άννα, εξαιρετική η Άννα. Η Άννα είναι φίλη. Πρόσωπο, είναι φίλη. Και ζήσατε και στο σπίτι του ηθοποιού, έτσι? Αμέ. Με το που ήρθα από τη Μήλο, γιατί ήμουνα, δούλευα στο Γιώργο εκεί τον Αλκαίο που έχει το ξενοδοχείο του. Όταν ήρθα στην Αθήνα μου λέει, Άννα μην ψάξεις να βρεις σπίτι τώρα. Μου λέει, έλα να σου δώσω ένα δωμάτιο. Και πήγα και είδα ένα δωμάτιο καταπληκτικό, εξαιρετικό, με το air condition, με δύο router ίντερνετ, δύο φαγητά την ημέρα, πλυντήρια, τα πάντα. Αφού ήρθε ο Γιώργος ο Βοιατζής. Ο Γιώργος ο Βοιατζής. Βεβαίως. Μου λέει, θα πω κι εγώ στη φόνη σου να μείνω εδώ. Όταν ήρθα από την Μήλο, δεν ήθελα να κάτσω να βρω, να ψάξω να βρω σπίτι εδώ, γιατί τα λεφτά που είχα ήταν η καβάτσα για να περάσω. Και η Άννα μου είπε, έλα εδώ να μείνεις στο σπίτι, να μην ξοδεύεις από τα έτοιμα, μέχρι να βρεις δουλειά. Βρήκα κάποια δουλειά, πήγα 2 μήνες στη Λάρισα, πήρα... κάποια 35 ευρώ, ας πούμε, πολύ καλά, έτσι, δυνατά. Πού σου να μωρό μου εχθές, που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουνα εκεί. Είχα πάει λαϊκή. Υπάρχει κάτι που σας λείπει αυτή τη στιγμή από τη ζωή σας? Όχι. Είστε πλήρης? Ναι, πλήρης ημερών. Όχι και πλήρης ημερών. Όχι και πλήρης ημερών, δεν είστε πλήρης ημερών. Πλήρης νυχτών τότε, δεν πειράζει. Νυχτών. Ετοιμάζετε κάτι σε γραφικό ή γράφετε...